Κακή στρατηγική. Δεν είναι κακή στρατηγική, μανάρι. Έχεις βάλει όλο τον κόσμο να με ψηφίζει και δεν με ψήφισε εσύ. Εγώ. Αυτό είναι υπουργό. Εγώ σου σέβομαι να σε ψηφίσω. Έκανε εμένα και τη Ραΐσα εκεί πέρα που δεν ήρθαν να σε ρεάλτι αγάπη. Έκανε σχέση και πρώτη που έκανε ήταν. Εσύ θα μιλήσει για τη σχέση τη δική μου. Πιανού. Που παρακαλά τον Μπέντζιν εδώ πέρα και πόσο καιρό για τον Πέτρο. Τι σε νοιάζει, ρε, μα τι κάνω εγώ. Τι σε νοιάζει, τι κάνω εγώ. Γιατί δεν σε νοιάζει. Μα δεν σε νοιάζει. Ποια είναι η σχέση δική μου, ρε. Ποια είναι η σχέση δική μου. Ε, Σοφία, φρικά το κλείδι. Α κάτσε κάτσε. Γαμπέμε, ρε. Ζηλεύει. Ζηλεύει. Έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα. Εσύ τι είσαι, ρε. Εσύ τι είσαι, ρε. Σύγκριση με σένα, το καλύτερο. Πούλα στο στόμα σου. Το καλύτερο πράγμα. Πούλα στο στόμα σου που θα μου είπα, ρε. Μη βρίζεις. Άντε, ρε. Παναγιά μου, ψευτιά. Εκπροσωπείς τη ψευτιά, παιδί μου. Άσε μας. Έφυγε η Ραμόνα και τώρα ξεκίνησε σε μένα, ε. Άσε μας. Έφυγε η Ραμόνα και τώρα ξεκίνησε σε μένα. Το μυαλό σου μυαλιά, κοριτσάκι μου. Από την τρίτη μέρα σε κατάλαβα. Ρε τούβλο, εγώ σένα πόσες φορές υποστήριξα, ρε τούβλο. Εγώ και εγώ, και εγώ αγόρι. Και εγώ κορίτσι μου. Και εγώ κορίτσι μου σε έχω υποστηρίξει. Άντε, ρε τούβλο. Η έρευνα του σε κομμά καραμέλα. Βάλε ψυχή και φωνάξτε. Μπροστά σε όλου φύλαμε. Η αγάπη θέλει τρέλα. Θέλω να είμαι η γλυκιά. Σου καραμέλα. Τίποτα δεν σκέφτομαι. Μπροστά σε όλου φύλαμε. Η αγάπη θέλει τρέλα. Με να φιλήσω μόνο εγώ. Καραμέλα! Είμαι σε λάθος κανάλι. Δεν μπορείς να μιλήσεις, ε. Όχι, δεν ξέρω αν θα μιλούσα και σε άλλο κανάλι να ήμουνα. Τι. Τι. Δεν ξέρω, δεν... Να βάλω όλο λίγο να σκεφτείς. Όχι ρε, απλά ξέρεις. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν γίνεται. Δεν ξέρω τι... Πω, θα μείνουμε χωρίς τη δουλειά της γιορτές. Κρατήστε αυτά να τα φοράμε, να κατέβουμε κάτω στο κέντρο μόλις θα ρίξει το εποχικά. Μπας και μας αγοράσουν. Ναι, όχι, εννοώ, παιδιά, δεν πάνε με τα καλά τους οι άνθρωποι. Τι εννοώ, δεν είναι πια, έχει περάσει η γραμμή. Έχουμε κόψει κορδέλα. Πώς λέγεται. Άλυσο, όχι πρίονο. Άλυσο, ναι. Άλυσο. Αυτό η Ζαρίφη το λέει. Κόπηκε. Αυτό, κόπηκε. Δεν υπάρχει εννοώ. Λέτε τα παιδιά, είναι σε άλλη κατάσταση. Και το ζευγάρι, για κάποιο λόγο, μάλλον επειδή και ο Χαγιάς με το βρήκα, το κλειδί μας δεν είναι. Ωραία. Μα όταν πηγαίνουν στην. Είναι ακόμα στη σουίτα. Ποια σου ήταν. Εκείνο το δωμάτιο στη γωνία, όπως μπαίνεις αριστερά που βλέπεις. Τώρα όχι. Τώρα όχι, δεν είναι. Ήταν. Το άλλο της Σοφίας. Ποια Σοφία. Της Αλιμπέρτη. Ή βρήκα το κλειδί. Η Αλιμπέρτη, είπες ρε βλάκα. Τα φιλιά μου, Σοφία Αλιμπέρτη, όμως ήθελα να τη χαιρετήσω. Πάνε μάλλον και αυτοί μεταξύ τους και λένε ρε, εσύ έχεις δίκιο. Τους λέει και ο άλλος γαϊδαράκος, κάνει τα δικά του, χορεύει αυτή. Μετά βγαίνουν και είναι πιο πολλά τα νεύρα. Είμαι οριακά με την Άννα Μαρία να την συμπονέσω. Είμαι οριακά. Η Άννα Μαρία πρέπει να βουλώσει το στόμα της. Δεν την ανέχομαι. Δεν μπορώ να την ακούω να λέει όλες αυτές τις βλακίες που λέει. Δεν γίνεται. Όταν έρχομαι κοντά με έναν άνθρωπο, δεν επιτρέπω σε κανένα να κατακρίνει κάτι και να μιλάει για την προσωπική μου. Τραγουδάει άλλη. Μου σχέση. Α, τα θέλει και τις καλύτερες. Βούλος το στόμα σου. Βούλωσε το στόμα σου. Και μην τραγουδάς εσύ, είσαι άφωνη, μωρή. Είσαι παράφωνη. Εγώ είμαι άφωνη. Δεν το παίζω τραγουδίστρια. Εγώ είμαι άφωνη. Εγώ ούτε εγώ το παίζω δικηγόρο. Ξέφτρα. Άμα συνεχίσεις να τραγουδάς. Θα πονάζω όλη μέρα έτσι αν συνεχίσεις να τραγουδάς. Απαράδεκτο πλάσμα. Μιλάω με τον Χρήστο. Μιλάς με τον Χρήστο, μιλάς. Να μην ανακατεύεσαι! Δεν ανακατεύομαι, κορίτσι μου. Δεν ανακατεύεσαι! Σε πειράζει που ζω εδώ μέσα, μη μιλάς, όχι με πειράζει. Δεν με πειράζει που ζεις εδώ πέρα. Να μην χλεβάς τη συζήτησή μου. Δεν τη χλεβάζω, τραγουδάζεις. Είσαι ειρωνική. Ο κόσμος έχει καταλάβει ποια είσαι, δεν υπάρχει μία τον επίσης. Δεν μπορείς να επίσης τις πράξεις. Τι λοιπόν, κάνει. Είναι γεγονότα, είναι δρόμενα. Ας Παρασκευή. Είναι γεγονότα. Ας έρθει Παρασκευή. Το ξέρω, και ας φύγω και ας κάνεις πάλι. Αλλά αν δεν φύγω, τι γα***σες. Πω, πω με απειλή. Οι αταγές δεν σηκώνω εγώ που λες. Έτσι είμαι κι άμα θες. Παιχνιδάκι σου δεν γίνομαι εγώ. Όπως πολλές τώρα γύρισες αυτές. Η Σοφία ήταν. Όχι. Η Αμαρίλη, συγγνώμη.
Συγγνώμη, τι άβολο, τι να κάνω. Ας έρθει η Αμαριλίζα εδώ πέρα να κάνει να σχολιάσει αυτό το απόσπασμα. Παιδιά, δεν γίνεται. Να σας πω κάτι, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω πάρα πολύ ότι όντως η συμπεριφορά της Άννας Μαρίας μπορεί να σε φέρει στα όρια. Στα όρια. Ναι. Δηλαδή και αυτό που έκανε τώρα που τραγουδούσε το λαλαλαλαλαλα, και εγώ την περνούσα δηλαδή έτσι κάτι. Αλλά καταλαβαίνω. Ναι, όχι, γιατί είναι πολύ εκνευριστικό. Είναι αυτό που κάνει τον άλλον, αυτό είναι. Ούτε καν passive aggressive, είναι aggressive. Και αφού τη βλέπει την άλλη ότι είναι στα όρια, να ανέβει πάνω στο αυτό το τέτοιο του τέτοιου της και να αρχίσει να. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να πω ότι μάλλον δεν μπορούν και καθόλου μεταξύ τους μέσα. Εγώ δεν. Σήμερα ποιος είναι να φύγει, Σοφία και Χαγιάς. Και ο Γρηγόρης. Πρώτη φορά ο Γρηγόρης. Μην υποβαθμίσεις τη συζήτηση. Σταμάτα, 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 σταμάτα. Τώρα τι ωραία να κάνουν ένα μοντάζ για να. Τι τζόκα! Είναι πάντως αυτό, δηλαδή κάπως είδες τι ωραία, έχει έρθει λίγο. Θα μπορούσε. Είναι μια στιγμή έτσι ωραία τηλεόρασης με αυτή που με μεγαλώσαμε. Σε ενοχλεί το κουδούνισμα. Το ένα αυτή κάτω στενοχωρήθηκε. Το άλλο όμως πάνω. Άρα είμαστε εντάξει. 50% Στέλιο. Ήταν όπως και η Άσπα με την Φωτεινή. Έτσι δεν είχαν πάθει που τις έλεγε η άλλη. Τι κάνει. Η Φωτεινή ήταν αυτή. Και η άλλη ήταν. Δηλαδή είναι λίγο παράλληλο. Ναι, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν το φέρνει και το κόνσεπτ οριακά λίγο. Εγώ πάντως αν ήμουν big, είμαι. Brother, δεν είμαι. Θα μπορούσα να πω ότι παιδιά, ας κάνουμε κάτι. Στα παιδιά αυτά να ηρεμήσουν. Επίσης είναι και γιορτή. Δεν ξέρω. Να τους βάλουν ηρεμιστική να κοιμηθούν μέχρι να έρθει το νέο έτος. Γιατί είναι και γιορτές. Δεν θες και με τη στεναχώρια που έχεις έξω να βλέπεις αυτή την. Γιατί το βλέπεις και μετά θες κάπου να ξεσπάσεις. Εγώ σήμερα γιατί σε κοιτάω έτσι βάσια. Είδα το επεισόδιο. Θέλω να σε πιάσω. Εσύ να την πληρώσεις. Μετά είναι να σας πω ότι επέβηξε το GNTM. Ναι. Όχι. Α. Έκανε τον κύκλο του, τελείωσε. Δεν είχα να κάνω είναι κάτι άλλο. Πιστεύεις ότι έντονες προσωπικότητες όπως ήσουν εσύ, όπως ήταν η Έλενα και άλλες κυρίες και κύριοι που είναι εκεί, μπορούν να συνεπάρξουν για πολλά χρόνια μαζί? Γιατί πόσο? Όταν υπάρχουν έντονες προσωπικότητες και πολύ καλοί επαγγελματίες, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει. Μπράβο, είπες τώρα τη σωστή φράση. Όταν υπάρχουν έντονες προσωπικότητες και καλοί και σωστοί επαγγελματίες, μπορούν να συνεπάρξουν. Ξέρεις γιατί το όταν μπερδεύεις, γίνεται το πρόβλημα. Οι καλοί επαγγελματίες μπορούν να συνεπάρξουν παντού. Εγώ έφυγα από το GNTM γιατί θεωρώ ότι δεν είχε να μου προσφέρει κάτι άλλο και θέλω να περνάω καλά. Δεν περνούσα καλά. Και οτιδήποτε στη ζωή με στεναχωρεί και δεν με κάνει να περνώ καλά, το αλλάζω. Καλιά μου καημένη, πώς βαστάς και δεν ραγίζεις. Θα ρίξεις πουνιά, τόση απονιά που αντικρίζεις. Τρελικά εσιά που δεν μπορείς στο πόδε να διστάθει. Έλα ρε, μπράβο! Ρε! Να κάνω ένα unplugged. Εύκολα. Άνετα. Έχω επιτυχίες. Για εμάς εννοώ, όχι γενικά για τον κόσμο, αλλά για εμάς έχουμε επιτυχίες. Αυτό είναι. Πολύ ωραίο το. Και το Γρηγόρη μου. Και το Γρηγόρη μου. Το Γρηγόρη μου ήταν καταπληκτικό. Έχω πει ωραία πράγματα. Η Καζαριάν και το μικρό μου Γιονί. Έχουμε πει πολλά. Είσαι σαν λιφρίνη. Κορώνο, αυτό είναι το τελευταίο μας hit, ναι. Πάντως να σου πω κάτι, τα είπε ωραία η Λιάννα. Ναι, ναι. Ξέρει τι πρέπει να πει. Αυτά, τα φιλιά μου στην Ηλιάνα. Αρχικά θέλω πολύ να συναντήσω, έχουμε κάνει συνέντευξη στον Νάσο στις αρχές της εκπομπής, αλλά δεν τον έχουμε και στην jet ski, αν θυμάμαι καλά. Μια χαρά θυμάμαι, έτσι το έθεσα. Είναι ένας πολύ ωραίος, γοητευτικός άντρας. Μ' αρέσει ο λόγος του πάρα πολύ, όπως και η πολυσύνθετη σκέψη του, πολυσύνθετη για πολύ κόσμο ακούγοντάς του, φαίνεται λίγο καταλαβίστικο. Έχει αρχή, μέση και δεν ξέρω αν θα έχει τέλος. Ίσως και να μην θέλουμε να έχει τέλος. Σε μια φράση, η φιλοκαλία, ναι. Τι είναι, στιγμής, κάτι. Αυτό δεν το άκουσα και ίσως ήταν λόγος για να τον βγάλουμε και τηλεφωνικά τον Άσο ή να τον έχουμε κοντά μας. Δεν ξέρω αν ακούει το σύμπαν και η αρχισυνταξία. Μου δίνει την αίσθηση ότι σταματά ο χρόνος. Ρέει πολύ ωραία με τον Άσο. Ναι. Θέλω πολύ να τον ρωτήσω πράγματα και γενικότερα να τον γνωρίσω. Βασίλη, ακούς. Ναι, μ' αρέσει πολύ αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Τι να σας πω. Θες να κάνουμε σχέση, θες να κάνουμε σχέση. Να περπατάμε αγκαλιά, να σε φίλω στα φανερά, να σε κρατάω απ' τη μέση. Θες να κάνουμε σχέση, να κινούμαστε μαζί, δεν
σχέση. Θες να κάνουμε σχέση. Θες να κάνουμε σχέση. Ρε. Όχι να σου πω, να σω, έλα να σου πιάσω. Ωραία, όχι ενώ δεν το λέγανε να σε πιάσω. Δεν το λέγανε τα παιδιά. Στον Πειραιά. Τα παιδιά του Ζεβεδαίου, τσενιάζει ρε. Όχι, ωραίο ζευγάρι. Δεν θα μπω και στο αυτούνο του τέτοιου να γίνω. Να σου πω κάτι. Ωραίο ζευγάρι, καλή. Γκάμπη, έχεις καμία ενσυναίσθηση, τι γίνεται. Έχω ενσυναίσθηση. Αν έχεις ενσυναίσθηση, αρχικά πες μου πώς πηγαίνουμε με το MasterChef. Καλά πηγαίνουμε, θα είναι έτοιμα, αλλά το θέμα μας είναι. Ο Νάσος, τι. Τι αρέσει! Εγώ καταρχήν δεν πάω για καφέ με την Ιωάννα, δεν ξέρω αν. Πότε, προχθές δεν το κλείσαμε να πάνε και το ακυρώνει. Όχι, το ακυρώνω, δεν μπορώ. Είπα ξύπα, Νικόλα. Τελείωσε. Ο Νάσος είναι. Ταιριάζει με μένα. Πού? Είναι ξεπάθαρο. Πού, καλέ, πού τι χειροκροτάτε. Παντού, στο μυαλό, στη σκέψη, όλα. Ποιο μυαλό. Σε ποιανό. Εσένα. Του Νάσου να πει. Ο Νάσος έχει. Έχει κι εγώ. Και πού? Ενάρθει. Πού να έρθει, παιδιά. Μην μου να πάει δίπλα. Εγώ, άμα πάει δίπλα, παιδιά, θα μπουρλωτιάσω το κανάλι. Δεν ξέρω. Ρουάματ, λέει ο Βλάκας. Συγγνώμη, το κανάλι, γιατί μπλέκεται τώρα. Θα μπλεχτεί για να πάει στα δικαστήρια για να μας βγάλει από τη φυλακή. Αλλά εδώ δεν φταίει το κανάλι. Αν ο Νάσος. Μπράβο της πάντως. Να σου πω, έχει σημασία, ήταν πολύ επιθετικό φλερτ. Πού έκανε. Ο Νάσος δεν έχει σχέση το παιδί. Όχι. Τι νέο Θεέ μου, πώς θα φτάσουνε Χριστούγεννα. Μήπως θα. Έφυγε η Ραΐσα. Εγώ με αυτό είμαι τρεις μέρες με ντεπών. Δεν είμαι. Απλά δεν θέλω να το σκέφτω. Έτσι πάω σπίτι. Εν πάση περιπτώσει, θα ξαναγυρίσει η Ραΐσα. Όχι. Δεν ξαναμπαίνουνε μέσα, λέμε. Ποιος δεν ξαναμπαίνει. Λόγω κορονοϊού. Λόγω κορονοϊού. Ρε πάρε την Κατιέ να μας πει αν ξέρουν κάτι, να το πούμε. Πάρε, φιλιά στο ευτυχείτε, μήπως ξέρει κάτι Πολυκάρπου. Όταν ρωτά, ήταν αυτό που ονειρεύτηκες, χωρίς να θέλω βέβαια να προσβάλλω τους συνεργάτες σου, γιατί είναι και ο κουμπάρος μου, άρα με αυτούς θέλω να συνεργαστεί στην πρώτη εκπομπή. Την έχεις δει την εκπομπή σου, δηλαδή βλέπετε, αλήθεια, τώρα έχεις κάτι να τη δεις. Εγώ αυτό κατάλαβα. Έτσι, αλήθεια, γι' αυτό λέω. Εγώ αυτό κατάλαβα από τις ερωτήσεις του Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης τι νομίζει, τι πιστεύει. Πιστεύει ότι έχουν οι νέοι παρουσιαστές την εξουσία που είχαν οι παλιότεροι να διαμορφώνουν πλήρως την εκπομπή τους. Καλώς και το απάντησε. Η σταθμή. Εγώ δεν αποφασίζω τι λέει. Ακριβώς. Αυτό απάντησε. Εκείνες, λοιπόν, εσύ δεν έλεγες πέρσι τα χρήματα αυτή που έκλεισε η Ελιάνα, μας είχες πει ένα ποσό που. Θα πει. Πραγματικά πόσο μας είχες πει, 30.000 το μήνα. Εσύ δεν το είχες πει εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Εκτός αέρα το είπα, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Δεν το είχες πει. Δεν το είχες πει στον αέρα. Ποτέ. Άνοιξε πέτρα. Ήλιος να μη με βλέπει, αντί για νύφη πρέπει. Παιδιά, εγώ θα καταλήξω, είμαι πολύ κοντά, ότι είναι όντως η αγαπημένη μου εκπομπή, η Face Κορδά. Όχι το πρωινό, η Face Κορδά, γιατί είναι μια άλλη μικρή εκπομπούλα, η οποία πηγαίνει έρχεται. Πήγε, της το είπε ο άλλος και δεν το είχαν πει στον αέρα. Και εμάς μας το στείλανε σε μήνυμα, γιατί και εμείς το λέγαμε. Αλλά εγώ το είχα πει. Πώς μου ξέρει, μπράβο μου, τα κρατάω τα μυστικά. Γιατί έχω πει πολλά. Εν πάση περιπτώσει, άρα μάθαμε και πόσα λέγεται ότι έπαιρνε η κοπέλα, γιατί μπορεί να μην παίρνει τόσα. Χαλάλη της. Γιατί και να σου πω και κάτι, είναι και όλος ο Σνίκ, έχουν και αυτή τη βιλούμπα και το σκυλί. Θέλει, θέλει τα εμβόλια. Τις αξίζουν. Δεν είπαμε ότι τις αξίζουν. Φύγε. Φύγε. Πονηρή είσαι, φύγε. Pop-up. Να περάσετε καλά. Τις αξίζουν και τα δικά μας παίρνει. Αν παίρνει όμως τα δικά μας, θα εκνευριστώ πάρα πολύ. Να είναι καλά η κοπέλα. Πάντως δεν έχει να. Εντάξει, το καταλαβαίνω, όταν είσαι καινούργιος παρουσιαστής, δεν μπορείς να έχεις πάρα πολύ λόγο. Που δεν είμαι σίγουρος ότι είναι καλό να με ρωτάτε, ρε παιδιά. Γιατί για κάθε κανάλι, δηλαδή πήρες τώρα την Ηλιάνα, παράδειγμα. Παίρνεις την Αϊμαλέσκου. Παίρνεις έναν άνθρωπο τον οποίο έχεις δει κάτι. Παίρνεις εμένα, χαλάλη μου. Δηλαδή κάτι έχεις δει. Αν πας να με καλουπώσεις. Είναι σαν αυτό που κάνουμε σχέσεις και εμένα μου αρέσει ο Στέλιος, αλλά μου αρέσει το ιδανικό του Στέλιο που το φαντάζομαι. Όχι ο Στέλιος. Δηλαδή η κοπέλα μπορεί να μην της ταιριάζει αυτή η εκπομπή όσο φανταζόντουσαν. Και να στηρίζει κάτι άλλο. Θα μου πεις, δεν ξέρω τι. Δεν έχω κάτι να σκεφτώ. Αλλά ενώ και τα κανάλια, είναι καινούριος ο παρουσιαστής, δείτε λίγο τι έχει να προσφέρει και πάνω εκεί χτίστε.
Κουρού, 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 κουρού. Μια κουρού δεν μου έχει φέρει μια τυρόπιτα 2,5 χρόνια. Και εσύ, κυρία Βάσο, αυτό το στόμα που έχεις που θα τα πεις στο παιδί και τα λοιπά, καλύτερα να το βουλώσεις και μακριά από το κοριτσάκι. Τώρα που είπα στόμα, τι θυμήθηκα. Το πιο μεγάλο στόμα, λέει, στην Showbiz, το έχει η Τζούλια Ρόμπερς, το ξέρετε. Ναι, μία. Εμείς όμως την περνάμε. Έχουμε μία πρωτιά. Προχθές που έβλεπα τηλεόραση, διαθέτουμε μία παρουσιάστρια με ακόμα πιο μεγάλο στόμα. Από το οποίο βγαίνει και μία ηλίθια φωνή, βέβαια. Μην με ρωτήσετε πώς τη λένε, ούτε που ξέρω. Καλύτερα. Αλλά ξέρετε, εγώ το μεγάλο στόμα ήταν προσόν επιβίωσης κάποτε. Όταν ερχόταν το κρέας της σπηλιά, άνοιγε αυτή το στόμα της και κατάπαινε τον αγλέωρο και επιζούσε. Μάλιστα. Δεν... Αναρωτιέμαι λοιπόν αυτή η παρουσιάστρια ποιαν θα δαγκώσει στην ελληνική τηλεόραση για να επιβιώσει. Δεν ξέρω, ποια λέει. Ποια λέει. Η Βάνια δεν έχει τόσο μεγάλο στόμα όσο ακούγεται. Δεν ξέρω ποια λέει. Γιατί δεν λένε και το. Αφού το κάνει ο Γρηγόρης έτσι. Δεν μπορείτε πάνω να κάνετε zoom και να το κάνετε αργό. Για να δούμε να κάνουμε. Ακόμα είναι σκιά σήμερα. Ποια εδώ είναι δειλινό. Φεύγει εδώ πέρα ο ήλιος. Είναι η άλλη πλευρά. Τα φιλιά μου στον Κωνσταντίνο, δεν. Κωνσταντίνε, κάτι κάναμε λάθος, έχουν φύγει γέφυρες μέσα. Εν πάση περιπτώσει, θα τις φτιάξουμε. Δεν είναι τώρα σημασία, γιατί και εγώ για το στόμα μιλάω. Το έφερα, ορίστε. Μπράβο. Τα γεφύρωσα. Άμα θέλετε να πείτε κάτι στη μαμά σας, μπορείτε να το πείτε τώρα live. Α, τώρα θες να πω. Α, είναι αγαπημένη. Να πω στη μαμά μου, αν με βλέπει, να της πω ότι την αγαπάω πάρα πολύ. Να της πω ότι είναι γυμνή. Έχω μάθει πάρα πολλά από εκείνη. Και ότι θα έπρεπε να με έχει προετοιμάσει για αυτό που ζω. Ή ακόμα και να με αποτρέψει. Δώσε με, δώσ' μου να πιω το δηλητήριο. Φτάνει η ζωή με ένα μαρτύριο. Τώρα που πια δεν μ' αγαπάς. Σώσε με, δώσ' μου να πιω το δηλητήριο. Είμαι ένα μαρτύριο. Τώρα που πια δεν μ' αγαπάς. Τώρα που πια δεν μ' αγαπάς. Ωραία, έτσι έπρεπε. Τραγουδάρα. Και καπάκι το δώσε μου τώρα να πιω το δηλητήριο. Αυτό είναι μετά. Και τίποτα. Πετάω την τηλεόραση και πίνουμε μέχρι το πρωί. Τα παιδάκια. Τα παιδάκια αυτά τα γλυκά στην Άντρακτο ήταν τόσο ωραία. Αυτή είναι το αγαπημένο μου το λουλούδι. Κάνει πολύ ωραίες ερωτήσεις. Είναι πολύ γλυκή. Αυτή γιατί δεν την πες τη μάνα της και τα πες στον αέρα. Και επίσης, παιδί μου, η προστασία πάντως δεν είναι πάντα να πεις το παιδί μη. Αυτό πιστεύω ότι είναι λίγο λάθος. Θα μου πεις τι ξέρεις εσύ. Τίποτα. Από το μυαλό μου τα λέω. Ενώ ρε παιδί μου ότι πρέπει να το αφήσει κάτι να πάθει για να ξέρει από μόνο του. Μην νομίζετε, παιδί, θα ανοίξω το μικρό κουβέντα τώρα. Φτιάξτε καθένα να πω. Μην νομίζετε γιατί και το μέσα η ψυχή εννοώ θέλει να. Πάθει για να μάθει. Δεν μπορεί να μάθει ακουστικά. Δηλαδή, άμα του λες ότι μην το κάνεις αυτό, σου βγει σε κακό, δεν είναι επίτηδες που πάει και το κάνει μετά. Είναι γιατί δεν μπορεί να το καταλάβει. Άμα το πάθει, θα το καταλάβει. Πώς λέμε στο παιδάκι, μην. Κάτι πολύ απλό. Μην πέσει το νεκτό. Όχι, και μην βάλεις το χέρι στην πρίζα. Θα πάρει το. Αρχικά, όταν του λες το αλουμί, το καταλαβαίνει ότι είναι καρφωτό. Σου λέει για να μην επιτρέπεται, θα είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο. Από εκεί και πέρα θέλει λίγο μία προσοχή. Άρα, μήπως η μητέρα σου δανάει το δένω. Το έκανε αυτό για να μάθει και από μόνο σου να αποφασίζει. Είναι πολύ ωραία. Στέλιο, το είπα ωραία. Α, ετοίμαστε το φαΐ. Ένα baby baby, πολύ baby. Ο Γιάννης δεν ήμουν ποτέ της υπερβολής στον άκρο. Και ούτε γενικά μου αρέσουν αυτά τα αποτελέσματα, τα υπερβολικά, ας πούμε, που ξεφεύγεις από τον εαυτό σου και θυμίζεις κάτι άλλο πια. Νομίζω ότι τώρα πια δεν μπορώ να φανταστώ πως ήμουν πριν. Είναι σαν να είναι δικό μου. Είναι αυτό, δικό. Συγγνώμη, το αριστερά ήταν η Αλεξάνδρα πριν τις πλαστικές. Και επειδή δεν το θυμάται ίδιο, είπαμε να το θυμίσουμε εμάς. Ότι συγγνώμη, δεν το κατάλαβες. Ότι ήσουν μέσα στο μυαλό μου και λέω, επειδή το ξέρεις κοπέλα, λέω, μου λέει κάτι να το θυμίσω. Κάνε με ένα λιώνω για σένα, τα κορμιά μας ένα και δεν κλείνουμε μάτι. Κι εγώ σε θέλω μη πάτη. Κάνε με ένα
Συγγνώμη, η Παναγιώτα το τραγουδούσε. Με ποιο πρόσωπο? Το καινούριο. Πάντως δεν είναι, μοιάζει. Δεν μοιάζει. Δεν μοιάζει. Όχι. Όχι. Όμορφη. Όχι. Κοίταξε, τώρα, ναι, όχι, και τότε όμορφο κορίτσι. Κορίτσι είναι εκεί πέρα, παιδιά. Κορίτσι, 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 είναι κορίτσι. Μεγάλο στόμα και στο pop-up, να το πούμε. Δηλαδή, είπαν, να ένα στόμα. Εν πάση περιπτώσει, η κοπέλα, αυτό έχει δίκιο, γιατί... Α, δεν μπορώ καθόλου. Και σήμερα δεν λείπει και ο Κωνσταντίνος να τα υπογραμμίζει. Ευτυχώς σωθήκαμε. Εν πάση περιπτώσει, η κοπέλα, όντως, άμα κάνεις πολλά-πολλά παιδιά μετά, νομίζω ότι αυτό είναι. Ναι. Και η κοπέλα τώρα, όπως βλέπετε, δεν μπορεί και να επανέλθει. Δεν υπάρχει δηλαδή. Είναι μια αθωότητα. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε. Όμορφη είναι, μωρέ. Μια χαρά, μα τώρα και να ξύσεις. Καλές γιορτές. Γρηγόρη, θέλω να μου πεις τρεις τάσεις στο σεξ. Από πάνω, από κάτω και από πλάγια. Πρόσεξε, δεν έγινα και κυδαίος, έτσι. Πάπα, τέλεια, Τώρα το θεωρείτε σωστή απάντηση. Ναι. Δεν πρέπει να είναι ανάλογο με τα βιβλία που υπάρχουν και λένε ακριβώς τις λέξεις και υπάρχουν τα ονόματα. Κοίταξε, είναι κατανοητές και είναι σωστές. Καταλάβαν όλοι ποιες είναι αυτές τις τρεις τάσεις που λέω. Αν κάποιος πραγματικά θεωρεί ότι δεν κατάλαβε, εγώ θα δεχτώ την αυτό. Είπα από πάνω, από κάτω και πλαγίως. Τα βασικά, επειδή δεν είπες και τίποτα σπουδαίο. Να σου πω, Στέλιο, εσένα που είσαι το καμασούτρα μα, σούτρα, σούτρα, σούτρα μα. Εντάξει, είπε τα βασικά. Εντάξει. Τι δεν είναι έτσι τα βασικά. Μα γιατί πρέπει να πει ονομασίες. Τα βασικά. Τι κάνουν. Α, ναι, δεν καταλάβα. Αλλά δεν έχει σημασία. Καταλάβαμε όμως τι λέμε. Η άλλη πήγε πια και ήταν διαβασμένη. Θέλει να πούμε τι. Γιατί τι λέγονται. Το λουλούδι, το τέτοιο και το τέτοιο. Όχι. Όχι. Θέλω να κάνω γιορτές στο σπίτι μου. Σε φημώνω, αλλά και πάλι δεν βλέπουμε. Σωτηρία, δεν ξέρω. Πρέπει να σε ναρκώνω, να σε ναρκώνω. Πού πας? Αλήθεια. Ναι. Πέρασαν 6 ώρες. Μπράβο, δεν τις κατάλαβα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε εδώ με χρυσή τηλεόραση. Σε ευχαριστώ για όσα μου έχεις χαρίσει. Για τις μέρες που μου μάθες να ζω. Για όσα μαζί σου μέχρι τώρα έχω ζήσει. Δεν σου είπα πόσο σ' αγαπώ. Δεν σου είπα πόσο σ' αγαπώ. Τον αγαπάς πέρα απ' τον εαυτό σου. Και πιο πολεμάς, λες και είναι εχθρός σου. Εμένα παγίζεις, εμένα γεμίζεις. Και μες στα συντρίμια μετά κλαις για μας. Και ποιον αγαπάς, με ρωτάει κι η σκιά σου. Μονά η ζυγά είναι όλα δικά σου. Εσύ αποφασίζεις, διατάζεις κι ορίζεις. Τη μοίρα εν όνομα όλο της πας. Και ποιον αγαπάς, πες μου ποιον αγαπάς. Αλκατράς, κυρίες και κύριοι, εδώ μας θέτουν ερωτήματα και ποιον αγαπάς, ρε Στέλιο. Έτοιμοι! Πόσο θα κόψουμε? Λίγο. Πόσο λες? Λίγο, καλέ. Λίγο. Α. Να. Φοβάσαι. Εδώ. Α, όχι, δεν φοβάμαι. Εδώ. 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 Τι δίδυκε πια ρώτα. Πού θες. Εντάξει, είπαμε. Εγώ σε κάθε μήκος θα κάνω αυτό που πρέπει. Πες μου. Εδώ. Πολύ ενδιαφέρον αυτό ακουστικά. Θα χορέψουμε. Θα χορέψουμε παρέα μέχρι το πρωί. Και θα βλέπουμε.
Ξεσηκωτικό. Βέβαια αυτό, αυτό στο σπίτι μπορεί να φέρει προβλήματα. Αν το σπάσει όλο. Να έρθει δηλαδή και στην. Άμα δεν έχει προλάβει και να στολίσει, και έχεις... μπορεί να πάρει το δέντρο καρφό στο διπλανό. Είναι λίγο επικίνδυνα. Ναι, τι είδα. Τον Τρίφωνα είδα. Και τι άλλο είδα. Α, για το μήκος. Ωραία, εντάξει, αυτό ήθελα ένα δευτερόλεπτο να το πω να μας... Αυτό είστε. Δεν τρέπεσε λίγο, μωρέ. Το γαλάκτωμα. Το γαλάκτωμα. Και ο χρόνος σου αρχίζει από ρουκ-ζουκ. Υπερβολική γυμναστική. Ναι. Ο μης τι παθαίνει. Πρίζατε. Πρίξιμο, σκίζατε. Πιο ωραία. Αμυγδάλου. Αμυγδάλου. Σοκολάτα. Γαλακτικό οξύ. Γάλα. Τι παθαίνει ο μης. Κακό. Γαλακτώνεται. Περίμενε. Βάλε τα ακουστικά σου. Καλά. Αλλάξτε κανάλι. Γαλάκτωμα. Μα από τώρα το γαλάκτωμα πήγε από το γαλακτικό. Γαλακτικό οξύ. Γαλακτικό. Α, ξέρω κάποιους όρους γυμναστικούς. Είναι αυτό που κάνει ο μης από την παραπολιτική γυμναστική. Όχι. Πες ναι. Πες ναι αν θες να κάνεις γιορτές. Ναι. Τι. Αυτό είναι. Θέλω, έλα κάγκανε μια μιες, έλα κάγκανε. Έλα παιδί μου, καίγομαι εδώ πέρα. Όχι, φεύγω, Στέλιο. Εγώ δεν μπορώ. Όχι. Όχι, όχι. Μπάμιες, ρε. Όχι, όχι. Ο πρώην της. Όχι, δεν μπορώ καθόλου. Άκου λίγο. Έλα εδώ, βγες. Τι θα κάνω. Αρχικά... Μου κάνει μπάμια. Άκου λίγο. Να σου πω λίγο. Μπάμια της Βασίλισσας. Άκου λίγο, Γκάμπη. Τα πράγματα είναι δύσκολα εδώ στον κόσμο. Τι. Κοίταξε τώρα. Πραγματικά πήγαινε μεγάλο στο παιδί σου, αν σέβεσαι. Αν σέβεσαι αυτήν την ιδιότητα. Νικόλα, έλα, έφτιαχνα μπάμιες, ρε Νικόλα. Παιδί μου, δεν είναι ωραίο, θα τα βλέπεις στο σπίτι μετά, δεν είναι ωραίο να τα δεις αυτά που κάνεις. Ήταν ωραίο που τώρα μαγειρεύεις μπάμιες. Γιατί να μαγειρεύσω, ήθελα μπάμιες σήμερα, παιδιά. Μπάμιες ήθελα. Σήμερα δεν είναι Τετάρτη που κάνουμε λαδερό όμως. Εγώ κάνω λαδερό. Παρασκευή τι κάνεις. Λαδερό. Και Παρασκευή. Τετάρτη, Παρασκευή, λαδερό. Νηστεύεται. Ναι, ναι. Θα κοινωνήσεις. Αμέ. Πού. Τι εννοείς, έχετε κρυφή εκκλησία που πάτε και κοινωνάτε. Θα πάω εγώ να κοινωνήσω, μην ανησυχείς. Τι άλλο τώρα ήθελε. Όχι, μου κάει και το βαΐ. Α, σε μένα μου κάει και ο εγκέφαλος. Έχεις χρυσή ακόμα. Δεν πιστεύω ότι έχω εκπομπή για να έχω χρυσή. Να... Έλα, Νικόλα μου, συνέχισε εσύ. Θα δω τώρα, θα φτιάξω κάτι άλλο. Απλά, ξέρεις τι, ρε παιδί μου. Όλα ωραία, όλα ωραία, να σου πω κάτι. Δεν είναι ώρα να βλέπεις και να ντρέπεσαι για αυτά που σου έχουν. Εγώ, όχι για μένα καθόλου, δεν έχω τσίπα. Εγώ γιατί στεναχωριέμαι πολύ για την Γκάμπη. Που την έχετε σήμερα, την έχετε γκαμπήσει. Δεν την έχετε πει εσύ. Εγώ είμαι πολλά χρόνια παντρεμένη, 35. Έχω τρία μεγάλα παιδιά και ένα μικρό. Τον έκανα στα 39 μου χρόνια. Είναι αυτή τη στιγμή 13 χρονών. Μπράβο. Πριν κάμποσα χρόνια βάφτισα μία που ήταν μάρτυρα στο Ιακωβά. Ναι. Και τη βάφτισα. Μπράβο. Τότε 34 χρονών. Ωραίο ήταν. Τώρα πριν 2 χρόνια διαπίστωσα τα παιδιά με τον άντρα μου. Παρακαλώ πολύ, κλείστε την κυρία Λίκη, παιδιά. Αλλά γιατί κλείσετε την κυρία Λίκη, κυρία Λίκη. Πείτε το πιο ευγενικά. Είναι... Μπράβο, να πει και ευχαριστώ η Ανίτα που δεν τη μιλάνε. Παιδιά, όχι για τον κόσμο το λέω, δεν είναι εύκολο η τηλεφωνική, γιατί τσεκάρουν οι άνθρωποι πάνω. Δηλαδή, και εσείς που στέλνετε στα ερωτικά τα διλήμματα, που παίρνετε το κινητό που το αφήνετε, παίρνουμε, τσεκάρουμε. Πάνω κάτω, τσεκάρουν πάνω εννοώ οι άνθρωποι αυτοί. Μετά ο άλλος στον αέρα, δεν ξέρεις τι θα πει. Τώρα η κυρία αυτή σκέψου που έφτασε η γυναίκα, γιατί έσκασε. Και αυτή 12 η ώρα το πρωί. Εν πάση περιπτώσει, υπόθηκε, αλλά μπράβο στην Κατιέν, την έκλεισε. Το κάδρο που είναι, ρε. Η Δανάη τι το κρατάει το κάδρο, είπαμε να το φέρει. Ας κάνει ένα rewind, δεν χρειάζεται, δεν το θέλει, ας το φέρει. Ας μας φέρει το κάδρο.
Μα είμαστε εδώ πέρα, δεν έχουμε πού να πάμε να ανάψουμε ένα καντήλι. Είναι δυνατόν. Εγώ είμαι. Δεν με γνωρίσατε. Πάω στη δουλίτσα μου. Τι δουλειά κάνω. Καλημέρα. Ποια είσαι, ποια είσαι. Έφαγα τον κόσμο όλο να σε βρω. Ποια είσαι, ποια είσαι, ποια είσαι, μωρό μου γλυκό. Να σου πω, incredible. Κατάλαβες γιατί τώρα. Δεν πρέπει να υπάρχει υπερβολικό μακιγιάζ. Γιατί, ας πούμε, η γυναίκα, τα φιλιά μου στη Ζήνα. Όμορφη ήταν και πάλι. Όμορφη ήταν και πάλι. Όπως πάντα. Όχι, μα ναι, αλλά απλά, άμα την έχει συνηθίσει με... Εμένα η κουκούλα με τάραξε. Δίνω χρυσή. Βάνια! Δεν είσαι σε κατάσταση, γιατί τώρα σου έκανε και το τέτοιο. Άσε τώρα, θα πάω να ψωνίσω. Από την αρχή όλα. Πάμε. Όλα ναι. Α, θα μείνεις μέχρι τέλος ή θα φύγεις. Θα μείνω μέχρι τέλος, Νίκο. Μα γιατί έχω το Μιχάλη Χατζηγιάννη σήμερα, ρε παιδιά. Και μου είπε θέλει να σε δει. Για το Μιχάλη έφτιαξα μπάμιες. Πολύ εντυπωσιακό. Αν το ήξερε, δεν θα ερχόταν. Είναι δυνατόν. Έτοιμη. Άφησε μου τον καρπό σου. Άφησε μου τον καρπό σου. Έφυγες. Στέλνω αυτή την τηλεόραση. Τη Ζήνα Κουτσελίνη!